Θα επιστρέψω στον κύριο Σιρινίδη από το Ινστιτούτο Κοινωνικών Μελετών για να του δώσω την ευκαιρία να ολοκληρώσει αυτές τις σκέψεις του. Ο ίδιος αισθάνθηκε ότι εθίγει από τις απαντήσεις, από τις σκέψεις των υπολείπων εδώ. Ή εθίγει ο χώρος του. Δεν υπάρχει θέμα. Θα ήθελα να δώσετε την ταυτότητά σας. Από ποιον χώρο πολιτικό ξεκινήσετε, κύριε Σιρινίδη, και πού βρίσκεστε σήμερα? Πολύ περισσότερο όχι γιατί ελέγχεστε γι' αυτό, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Ποιες πολιτικές δυνάμεις είναι από πίσω σας, ποια είναι η κουλτούρα σας, ποιος είναι ο φορέας σου πολιτικά? Μιλάτε με τα σχήματα τα καθιερωμένα. Βέβαια. Υπάρχουν υποχρεωτικά κάποιες πολιτικές δυνάμεις από πίσω. Εν πάση περιπτώσει, το Ινστιτούτο Κοινωνικών Μελετών ξεκίνησε αρχικά από μια παρέα ανθρώπων, οι οποίοι ήταν στελέχοι, οι μέλη του ΚΚΕ. Διαχωριστήκαμε το 1989, αποχωρήσαμε και συγκροτήσαμε έναν όμιλο μελέτης και προβληματισμού. Δηλαδή ήρθαμε σε επαφή μέσα από αυτή τη διαδικασία, αφού αποχωριστήκαμε από το ΚΚΕ, ήρθαμε σε επαφή με το χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς και ειδικότερα με τον δεξουσιαστικό και αναρχικό χώρο, και μέσα από μια διαδικασία επίμονης και μελέτης και ανάλυσης της πραγματικότητας προχωρήσαμε σε μια σειρά από εκτιμήσεις. Δηλαδή καταλήξαμε τελικά στο πρόδειλο, σε αυτό που αν τυχόν δεν παρεμβάλλεται η λογική αυτή του ΚΚΕ, το ενδιάμεσο, θα μπορούσαμε κανονικά κάθε άνθρωπος να φτάσει πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή τι, ότι η κοινωνική απελευθέρωση, μάλλον να το ξεκινήσουμε από την αρχή, να καταλάβουμε τι είναι αναρχία και τι είπα να πει κοινωνική απελευθέρωση. Ναι, γιατί το είπα αυτό? Γιατί έτσι, αν ακούσει ο κόσμος ή και οι συνομιλητές ότι αμφισβητήσατε τον ίδιο στο αυτό, το ίδιο στο κόμμα, μα ασφαλώς, και ούτε αυτό αντέξατε και φύγατε, θα μπορούν να καταλάβουν γιατί τους αμφισβητείτε, καταλάβατε. Μα ασφαλώς. Και μέσα στη συζήτηση θα φανεί και που διαφωνήσαμε, όχι με το ΚΚΕ, με τον μαρξισμό γενικότερα και τον λενινισμό. Μέσα όμως από μια επίπονη και επίμονη διαδικασία. Έστω και υποκριτικά λοιπόν αντέχετε αυτή την αμφισβήτηση. Και αν δεν αντιδράτε, όχι, για τον διάλογο. Δεν δώσαμε καμία τέτοια εντύπωση ότι αντιδράμε για αυτά τα πράγματα. Εμείς μιλήσαμε, εγώ προσωπικά μιλήσα ότι θα πρέπει να τηρηθούν κάποιοι κανόνες μιας πολύ καλής και σοβαρής συζήτησης. Αντέχω, όπως γνωρίζετε κύριε Τριανταφυλόπουλε, σε πάρα πολλές συζητήσεις και σε βάθος συζητήσεων. Να το ξεκαθαρίσουμε. Τώρα κατάλαβα γιατί απέχετε από τα όργανα του κόμματός σας. Τώρα έχω μπει στο νόημα. Πιστεύω ότι είναι καλό πράγμα ένας παρουσιαστής τηλεόρασης να έχει έμονες ιδέες. Αν δεν τις έχει, δεν μπορεί να είναι παρουσιαστής. Λοιπόν, εγώ όπως βλέπετε το δέχομαι όμως αυτό. Πάμε. Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε από εκεί που λέγαμε, γιατί να εξηγήσουμε την αναρχία. Αναρχία είναι βίωση και θεώρηση ζωής που προτάσει την εγκαθίδρυση μιας αυτόνομης κοινωνίας, αυτόνομων ανθρώπων, όπου δεν θα υπάρχουν εξουσιαστές και εξουσιαζόμενοι, εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενοι, προθιεράρχες και ιεραρχούμενοι, καταπιεστές και καταπιεζόμενοι, με μια λέξη κυρίαρχοι και κυριαρχούμενοι. Και ακριβώς στον αναρχικό και η αντίληψη, αυτή είναι και η οικουμενική αντίθεση, δηλαδή η αντίθεση που διαπερνά ολόκληρη την κοινωνία, η αντίθεση μεταξύ των αυτών που ασκούν κυριαρχία και εξουσία και των άλλων, των κυριαρχούμενων και εξουσιαζόμενων. Προτάσει η αναρχία την κοινωνική και ατομική απελευθέρωση που προϋποθέτει την εξάλληψη και του κεφαλαίου και του κράτους, αλλά παράλληλα και κάθε επιβεβλημένου διαχωρισμού κοινωνικού ή μη, βρίσκεται στον αντίποδα η λογική της αναρχίας κάθε απόπειρα επανασύστασης εξουσιαστικών δομών και προωθείται από ένα κίνημα που, έχοντας ξεκόψει οριστικά από την ευνοχιστική παρεμβολή, και εδώ αναφέρομαι στις κάθε ευνοχιστική παρεμβολή φωτισμένων πρωτοποριών, αναπτύσσει την αυτοσυνειδησία του και προωθεί την αυτοοργάνωσή του μέσα στα πλαίσια της καθημερινής πάλης σε όλα τα μέτωπα σύγκρουσης με τους κυρίαρχους και τους εξουσιαστές. Κεντρικό δηλαδή εδώ είναι ότι δεν δεχόμαστε σε καμιά περίπτωση τον όρο ιεραρχίες κτλ. Και επιπλέον ότι δεν δεχόμαστε ότι υπάρχουν φωτισμένες πρωτοπορίες που απ' έξω θα καθοδηγήσουν τον κόσμο στην κοινωνική απελευθέρωση. Ναι. Πιστεύουν δηλαδή ότι η υπόσταση της κοινωνικής απελευθέρωσης είναι μια διαδικασία πάλης και σύγκρουσης με όλες τις μορφές, και όχι μόνο με το κεφάλι όπως ισχυρίζονται οι μαρξιστές, με όλες τις μορφές καταπίεσης και εξουσίας, και μέσα από αυτή την πάλη ανεβαίνει η αυτοσυνειδησία, δεν έρχεται επομένως απ' έξω όπως ισχυρίζονται οι ελληνιστές, και προωθείται και η αυτοοργάνωση. Να ρωτήσω κάτι σε αυτό το σημείο. Άρα λέει τώρα και τα αυτοκίνητα και τα μαγαζιά δεν είναι πράξη αναρχική, συμφωνούμε. Και επειδή θέλω να πω το εξής, επειδή πολλοί συνδέουν το χάος με την αναρχία, ότι είναι ανοργανωσιά κτλ. Αν και για το χάος ξέρουμε τώρα ότι
Υπάρχει θεωρία του χάους ότι μέσα από την αταξία, από την άμορφο κτλ. Προκύπτει τελικά η πιο οργανωμένη από την Νέα Δημοκρατία. Και σύνθεση. Όχι. Κοιτάξτε, άμα είστε και εσείς έμονες ιδέες, θα γίνουμε πολύ. Ο Καραγκιόζης είναι μεγάλο θέατρο, λαϊκό θέατρο. Μακάρι να είστε Καραγκιόζης. Μακάρι να μπορούσατε στο επίπεδο του Καραγκιόζης. Μήπως βάλουμε τα σύμβολά μας. Το Καραγκιόζης ζήσαμε όλοι, ανατραφήκαμε αυτό και το σεβόμαστε. Και εγώ και η γιαγιά μου. Μα το ξέρατε και αφού ξέρατε που είναι γραμματικά, είναι γραφικό, α πούμε. Απίστευτα αυτά τώρα, απίστευτα. Θα ήθελα με τη ζωή σα να μου πείτε τι κάνατε το αναρχικό εσεί ο ίδιο. Πότε έκανε μια πράξη αναρχική. Να μου το πει ο το χειροκροτήσω. Αυτά τα δωμάτια συμβασμένα τόσο πολύ και μιλάνε για αναρχία, θεωρίε. Συμβασμένα. Ήταν στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Λέει καθόταν προσοχή για διάστημα. Κλαρίνο καθόταν. Λέει τέτοια προσοχή που να κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Είμαι περήφανο για τη διαδρομή μου, κύριε. Εγώ είμαι δικτατορία. Και μια πόρτα τα κοίτα καλά, δεν είναι περίφανη η διαδρομή. Αφήστε με τα λόγια μου αυτά. Είναι εκπρόσωπο ενό χώρου. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά. Λοιπόν, η αναρχία, επειδή μιλήσαμε για χάο. Μα τώρα σα παρακαλώ, τι αναλάβατε εργολαβικά τώρα την υποστήριξη. Κάποια αναλάβει τον κόσμο που αύριο θα θυμώσει αν κάποια παιδιά κάνουν το λάθο να ξανακάψουν τα μαγαζιά και τα αυτοκίνητα που θα απέξω. Θα κάνουν το λάθο. Γιατί μπορούν να κάνουν στάσει και όσα στιγμή. Ναι, γιατί. Κύριε Κολάτε, δεν είναι καλύτερο να μιλάτε για τον εαυτό σα. Για τον εαυτό σα. Εμένα μου κάψα ένα πόνι κάπου. Και θύμωσα πολύ. Γιατί το δικαίωμα λοιπόν για το πόνι λέγεται το κάψα. Κανένα μα δεν λέει για του υπόλοιπου. Λοιπόν, μια στιγμή να συνεχίσω, κύριε Τράφη, σα παρακαλώ. Λοιπόν, η αναρχία, επειδή λέμε για το. Αποτελεί την ανώτερη μορφή. Από την η αναρχία. Δεν ακούσει, βιβλία μα διαβάζει. Μα ήθελα να φέρω πώ το λένε, να κάνουμε για τον. Να πούμε ποιοι είμαστε το βιβλίο. Στο λόγο να μην ιστορία μα διαβάζει βιβλίο, να ανοίξουμε κάποιε έννοιε, να διαβάζουμε κι εμεί. Η αναρχία, η αναρχία αποτελεί την ανώτερη μορφή οργάνωση ελεύθερων ανθρώπων. Οι άνθρωποι ελεύθερα κάθε φορά αποφασίζουν ως αυτόνομα όντα την οργανωτική έκφραση κάθε εκδήλωσή του και αυτή η έκφραση, το οργανωτικό σχήμα για να χρησιμοποιήσουμε και την κρατούσα ορολογία, ανταποκρίνεται κάθε στιγμή στις ανάγκες του στόχου που θέτουν και στο επίπεδο συνειδητοποίησης αυτών που το αποφασίζουν. Μάλιστα. Και γι' αυτό και οι αναρχικές συλλογικότητες βρίσκονται στον αντίποδο, όπως είπαμε, κάθε προσπάθειας επανασύστασης, μισό λεπτό να τελειώσω, επανασύστασης εξουσιαστικών δομών. Εμείς στη ρεαλιστική ουτοπία που μας είπαν κάποιοι εξυγχρονιστές, προτάσουμε τη συγκεκριμένη ουτοπία, συγκεκριμένη με την έννοια σύνθεσης είναι και θέλω. Ενός είναι που δεν αξιολογείται με βάση το έχει και ενός θέλω που προτάσει την υποκειμενικότητα και αντιπαρατήσεται στην ψημιθίωση και παραλλαγή του πραγματικού με την προβολή ενός επιθυμητού φαίνεστε που πάνε να προβάλλουν η σημερινή κοινωνία και τα σημερινά μέσα. Η ουτοπία για μας δεν γράφεται στο μέλλον, αλλά είναι αυτό που βρίσκεται εδώ, ήδη εδώ. Κύριε Σερινίδη, είναι δύσκολη όρη όμως και η διατύπωση είναι πολύπλοκη, άψογη με. Αλλά πολύπλοκη, τόσο πολύπλοκη που μπορεί. Το διάβαζε λοιπόν. Λοιπόν, τι κακό κοιτάξτε, είναι αν θέλετε, έχουμε ειδικά για αυτούς οι οποίοι θέλουν να μπουν στην αντιεξουσιαστική λογική και την αναρχική, έχουμε εκδώσει ένα αλφαβητά, ένα ιωνί αλφαβητάριο, ένα εγκόπιο, μια εισαγωγή. Είναι η ανατολή της ουτοπίας με θέματα λειτουργία και κλίση της χειρουργίας, το επαναστατικό όραμα και η πάντοτε παρούσα. Να το στείλετε στον κύριο Κολάτο αυτό. Ουτοπία. Θα το κάνει καλό. Ακούστε. Είναι ωραία. Εσείς ξέρετε ότι έχω βιβλία αρκετά. Μου το στείλει, είμαι βιβλιόφιλος. Ευχαριστώ. Δεν έχετε αντίρρηση γι' αυτό. Καμία αντίρρηση. Να πάτε να το αγοράσετε. Δεν πρέπει να το στείλω. Θα το αγοράσω. Μπορώ να το αγοράσω. Κύριε Τριανταφυλόπουλε. Ναι, κύριε μία ερώτηση. Ελπίζω να μην είναι πολύ ακριβό. Όχι, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σιρινίδη. Να του κάνω μία πολύ απλή ερώτηση. Θα ήθελα να μου πει τι τον χωρίζει με τα παιδιά των νεολαιών απέναντί του ή τι τον χωρίζει με τον κύριο Παπα-Νικολάου, τον γλύπτη εδώ που έχουμε από το σικούριο της Λάρισσας. Και, τι ναι, θα μπορούσε να σας χωρίζει. Βασικά, κοιτάξτε, επειδή στα λόγια στόχο βάζουν την απελευθέρωση, την κοινωνική απελευθέρωση και τις δίνουν ενδεχόμενα και χαρακτηριστικά κάπως ανάλογα με αυτά που τους δίνουμε εμείς. Η διαφορά ποια είναι. Ότι εμείς πιστεύουμε ότι η κοινωνική αυτή απελευθέρωση είναι μια διαδικασία που γίνεται μέσα από πάλι και σύγκρουση με όλες τις μορφές της εξουσίας και της κυριαρχίας και όχι μοναχά το κεφάλαιο κτλ. Ένα αυτό και δεύτερον, ότι δεν γίνεται μέσα από οργανωμένες δομές με την έννοια κομματικές πρωτοπορίες, φωτισμένες πρωτοπορίες, οι οποίες θα καθοδηγήσουν τον αγώνα. Δηλαδή, η συνειδητοποίηση που λέμε για να μπορέσουμε να τη πάλι αυτή δεν είναι ένα ενέσιμο γιατρικό, ένα φάρμακο που θα μας το δώσει κάποια φωτισμένη πρωτοπορία, κάποιος μάγος γιατρός απ' έξω, αλλά είναι η υπόθεση όλων των αγωνιζόμενων. Ωραία. Και εγώ σας πιστεύουμε λέω τώρα ότι η αυτοσυνειδησία, που είναι η ανώτερη μορφή συνειδητοποίησης, προωθείται μέσα από την πάλι. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία
έχουμε και την αυτοοργάνωση των αγώνων. Δέχεστε ότι ο σημαντικότερος αντίπαλος... Συγγνώμη, και επιπλέον άλλο ένα βασικό. Εμείς δεν δεχόμαστε μετά, θεωρούμε σαν... Δεν είμαστε κρατιστές, με την έννοια πια. Τα άλλα τα παιδιά που μιλάνε εδώ πέρα βλέπουν σαν φορέα που θα... μετά